Από τις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, όπου διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής, ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας στις πληττόμενες από τον σεισμό Τουρκία και Συρία και δήλωσε, όπως θα μας πει ο πεσταλμένος του ΣΚΑΕ Γιάννης Καντέλης, πως θα ζητήσει να διοργανωθεί μια διάσκεψη δωρητών, έτσι ώστε να βρεθούν πρόσθετοι πόροι για την ανοικοδόμηση, καθώς γνωρίζουμε πως εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πλέον μείνει χωρίς σπίτι. Ναι, μια πρόταση την οποία στήριξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ΣΕΒΑ και μάλιστα, όπως πληροφορούμαστε στα κείμενα συμπερασμάτων, προβλέπεται ότι αυτή η σύνοδος δωρητών για την Τουρκία και την Συρία θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο εδώ στις Βρυξέλλες με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην συμπαράσταση από την πλευρά της Ελλάδας προς την Τουρκία. Ήταν η πρώτη χώρα που έσπευσε να στείλει διασώστες. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο μήνυμα που δίνει στους δύο λαούς, ένας Έλληνας και ένας Τούρκος διασώστες. Να σώζουν μαζί μια μικρή κοπέλα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Σύνοδος εξετάζει άλλα δύο πολύ σοβαρά ζητήματα. Το ένα είναι το μεταναστευτικό, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τονίσει την ανάγκη να υπάρχει χρηματοδότηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την δημιουργία εξωτερικών συνόρων, όπως ο φράχτης στον Εύρο, αλλά και αύξηση της επιτήρησης. Πρέπει να τσακιστούν τα δίχτυα των λάθροδιακινητών, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ ως προς το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας Ευρωπαϊκής Οικονομίας και τη στήριξη των επιχειρήσεων σε αυτές τις κρίσεις. Η ελληνική πλευρά τάσεται με την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό χρηματοδοτικό εργαλείο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και όχι κάθε χώρα μόνη της, όχι μόνο αυτό, διότι αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερη στρεβλότητα ως προς τον ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη Καντέλη, και να παρακολουθήσουμε το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία. Η έκτακτη σύνοδος κορυφής διεξάγεται στην σκιά του καταστροφικού σεισμού που έπληξε την Τουρκία και την Συρία. Θέλω να εκφράσω ακόμα μια φορά την οδύνη μου εκ μέρους ολόκληρου του ελληνικού λαού για τις τραγικές απώλειες. Να επαναλάβω ότι η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό των δύο λαών, όπως ήδη έχει κάνει, με παροχή άμεσης βοήθειας για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια, αλλά και με την παροχή σημαντικής ανθρωπιστικής βοήθειας προκειμένου να υποστηριχθούν εκατοντάδες χιλιάδες, ενδεχομένως και εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι θα βρεθούν το επόμενο διάστημα χωρίς σπίτια. Επίσης, θα είμαστε στην πρώτη γραμμή προκειμένου να οργανωθεί εδώ στις Βρυξέλλες μια διάσκεψη δωρητών, έτσι ώστε να βρεθούν πρόσθετοι οικονομικοί πόροι για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση των πληγέντων περιοχών.